25 του μηνός Μαρτίου. Η Εκκλησία μας εορτάζει την μεγάλη θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ο οποίος πάντοτε φροντίζει για το γένος των ανθρώπων ως πατέρας φιλόστοργος που είναι, θεωρώντας το πλάσμα των χειρών του που κατετυρανεί από τον διάβολο και κατασυρώταν στα πάθη της ατιμίας και στην ειδωλολατρία υποδουλωνόταν, θέλησε να αποστείλει τον Υιόν του τον Μονογενή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για να το λυτρώσει από τα χέρια του διαβόλου. Επειδή όμως θέλησε να μην γνωρίζει το μυστήριο αυτό, όχι μόνο ο σατανάς, αλλά ούτε και οι επουράνιες δυνάμεις, γι' αυτό εμπιστεύθηκε το μέγα αυτό μυστήριο σε έναν αρχάγγελο, δηλαδή στον ενδοξότατο Γαβριήλ προοικονόμησε δε να γεννηθεί και η Αγία Παρθένος Μαρία και να φυλαχθεί καθαρή ως άξια του μεγάλου αυτού μυστηρίου και παγκόσμιου καλού. Έτσι όταν ήλθε ο άγγελος στην πόλη Ναζαρέτ, τη είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Η Παναγία βλέπει τον άγγελο του ουρανού και απορεί. Όχι μόνον απορεί, αλλά θορυβείται και ταράζεται πάνω στο φως και στη λάμψη του ουρανού, δεν θα μπωνέται όμως ο νους της, αλλά διελογίζεται από πού προέρχεται ο ασπασμός αυτός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την βγάζει από την αμηχανία της λέγοντάς της «Μην φοβάσαι Μαριάμ, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό για τις αρετές σου. Ιδού θα συλλάβεις στην την σου και θα γεννήσεις ιών και θα καλέσει το όνομα αυτού η Ιησούν. Αυτός θα είναι Μέγας και θα ονομαστεί Υιός Υψής Του και θα του δώσει ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ και θα βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού και έστε τέλος. Η Πάνα γνωσκόρη όμως επειδή ήταν σίγουρη και είχε συνέστηση ως άσπηλη νέα ρωτά τον άγγελο «Πώς θα συμβεί αυτό» αφού δεν είμαι παντρεμένη και συνεπώς δεν έχω συζυγικές σχέσεις με άνδρα και ο Αρχάγγελος της λύνει την απορία λέγοντας ότι αυτό θα γίνει υπερφυσικά, όχι όπως συμβαίνει στους ανθρώπους. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Αυτό δηλαδή θα γίνει με την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος, διότι θα σε επισκιάσει η δύναμις του υψίστου και παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βρέφος που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο και θα είναι ο Υιός του Θεού. Για να βεβαιωθείς μάλιστα ότι σου λέγω αλήθεια, η συγγενή σου η Ελισάβετ, παρότι είναι γερόντισα εν τούτης συνέλαβε Υιό και τώρα είναι στον έκτο μήνα, διότι ου καδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Τότε η Παρθένος γεμάτη συγκίνηση, και με πλήρη συνέστηση της αποστολής της και του μεγάλου ρόλου για τη υψής της τιμής που την αξιώνει ο Θεός, λέγει ταπεινά «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». «Εγώ του λέει είμαι η δούλη του Κυρίου και επομένως ας γίνει όπως θέλει ο Θεός». Είμαι έτοιμη να υπηρετήσω το θείο του σχέδιο. Πόση ταπεινοφροσύνη και πως η απλότητα πιστεύει ολόψυχα στην Θεία Βουλή, η πίστη της είναι ζωντανή, δυνατή και τέλεια. Με την πίστη της, την αγνότητά της και την ταπεινοφροσύνη της, σφραγίζεται το μεγάλο μήνυμα των αιώνων, το μήνυμα του ερχομού του Κυρίου στην γη για την σωτηρία του κόσμου. Και ύστερα από αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, ο άγγελος έφυγε και πάλι αθέατος και αθόρυβος. Στην γη δεν μαθεύτηκε και δεν ακούστηκε τίποτε. Το χαρμόσυνο μήνυμα, ο Ευαγγελισμό έμεινε μυστικό. Ήταν το μεγαλύτερο και σωτήριο μυστικό που αξιώθηκε να μάθει μόνο μία Αγία και Αγνή Νέα, η Παρθένος Μαρία. Είναι αλήθεια θαυμαστό. Στην πόλη της Ναζαρέτ, σε έναν τόπο δυσφημισμένο, γεμάτο από ηθική αθλειότητα, σε ένα μέρος αμαρτωλό και διεφθαρμένο, βρήκε ο αγγελιοφόρος των ουρανών Γαβριήλ την αμόλυντη Παρθένο, που δεν μπόρεσε να την μολύνει η αμαρτία. Πόση αξία λοιπόν έχει η αγνότητα. Η λειτουργική παράδοση και η ορθόδοξη πνευματικότητα τοποθετούν σε ιδιαίτερη θέση την σημερινή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Και είναι αλήθεια ότι οι θεομητορικέ εορτέ πλουτίζουν την λειτουργική μα ζωή, γιατί ο λόγο του Θεού πάντοτε ατενίζει με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό τη μεσήτρια του ουρανού. Η θεολογική λόγοι και ύμνοι στην κυρία Θεοτόκο είναι σε τελευταία ανάλυση δοξολογία στον λόγο του Θεού, που έγινε άνθρωπο εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, Μητέρα του Θεού, περιέχει όλο το μυστήριο της θεία Οικονομίας και της Σωτηρίας του Γένους των Ανθρώπων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αποδεικνύεται έτσι ότι η Μητέρα του Χριστού αποκαλύπτεται στους πιστούς ως η κατεξοχήν μάρτης του γεγονότος, πως ο Θεός προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση στην οποία και άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, σωτηρία που αποβαίνει πραγματικότητα και γεγονός που σημαίνει την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Σε μία ομιλία του, ο Άγιος Βασίλειος Σελευκίας σημειώνει χαρακτηριστικά. «Θεοτόκος εστί και λέγεται, άρα τι εστί ταύτης υψηλότερα υπόθεσης. Ως γαρ ουκέ στην εύκολον νοήντε και φράζιν θεών, μάλλον δε καθάπαξ αδύνατον, ούτω το μέγα της θεοτόκου μυστήριον και διανοίας και γλώσσης εστίν ανώτερον. Επιούν Θεόν σαρκοθέντα τεκούσα, θεοτόκος ονομάζεται. Το πρόσωπο της υπεραγίας θεοτόκου δεν εννοείται ανεξάρτητο από το ανθρώπινο γένος. Η Θεοτόκος είναι ο υγιής καρπός της ανθρωπίνης φύσεως και η καλύτερη προσφορά των ανθρώπων στον Χριστό. Στην προσφορά όλης της κτήσεως συμμετέχουμε και εμείς με την Παναγία. Ο Αγιογράφος, όταν αγιογραφεί στην κόνχη του Ιερού Βήματος την πλατιτέρα των ουρανών, δεν θέλει να εικονίσει μόνο την Παναγία, αλλά όλη την Εκκλησία που έχει κέντρο της στον Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι ο Κύριος εν ανθρωπίσας σάρκα εκκλησίας προσέλαβε. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων συνδέει το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου με την έννοια της εκκλησίας, γι' αυτό λέγει «Ανυμνούμεν την αϊπάρθενον Μαρίαν, ότι την Αγίαν Εκκλησίαν». Η αναφορά λοιπόν στην Παρθένο Μαρία υπενθυμίζει την χαρά της λυτρώσεως του ανθρώπου από τον Χριστό, γιατί η Παρθένος υπηρέτησε πιστά το μυστήριο της σωτηρίας μας. Η αγνή και άσπηλη Παρθένος, η πιστή και ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, μπροστά στα μάτια του Θεού βρέθηκε ως η μόνη εν ευλογημένη και καλή. Αυτήν διάλεξε ο Θεός όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και ο λόγος σάρξε γένετο. Μέσα στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην πίστη και τη δογματική της διδασκαλία, ο Ευαγγελισμός είναι της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απεώνος μυστηρίου υφανέρωσης. Ο άγγελος ανακοινώνει και ευαγγελίζεται την Θεία Βουλή, αλλά η Παρθένος δεν σιωπά, ανταποκρίνεται στην Θεία Κλήση με ταπείνωση και πίστη. Ιδού, η Ιδούλη η Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Η Θεία Βουλή γίνεται δεκτή και βρίσκει ανταπόκριση. Και αυτή η ανθρώπινη ανταπόκριση είναι ότι ακριβώς χρειάζεται σε αυτό το σημείο. Η υπακοή της υπεραγίας Θεοτόκου αντισταθμίζει την παρακοή της Εύας προς το Θεό. Με αυτή την έννοια η Παρθένος είναι η δεύτερη Εύα και ο Ιός της ο Χριστός είναι ο δεύτερος ο νέος Αδάμ. Όπως η Εύα εξαπατήθηκε από τον λόγο του σατανά για να φύγει από τον Θεό παραβαίνοντας τον λόγο του, έτσι και η Παναγία δέχθηκε τον Ευαγγελισμό της από τον λόγο ενός Αγγέλου, έτσι ώστε να φέρει τον Θεό μέσα της στα σπλάχνα της, υπακούοντας στα λόγια του. Δια της Εύας ο θάνατος, δια της Μαρίας η ζωή, κηρύττει ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτή η υπακοή και η χαρούμενη αποδοχή του λυτρωτικού σκοπού του Θεού ήταν μία πράξη ελευθερίας. Ήταν ελευθερία υπακοής και όχι πρωτοβουλία. Ελευθερία αγάπης και λατρείας ταπεινόσεως και εμπιστοσύνης. Κατά τις ημέρες της δημιουργίας του κόσμου, όταν ο Θεός εξέφερε τον ζωντανό και παντοδύναμο Λόγο Του, γεννηθήτο, ο Λόγος του Δημιουργού παρήγαγε εντός του κόσμου τα όντα. Αλλά την ημέρα εκείνη, η οποία δεν έχει την όμοιά της από τις υπάρξεως του κόσμου, όταν η Θεοτόκος Μαρία προσέφερε το σεμνό και υπάκουο γέννητο, ο λόγος του δημιουργήματος κατέβασε στον κόσμο τον δημιουργό. Εδώ ο Θεός και πάλι προσφέρει τον λόγο του. Θα συλλάβεις, θα γεννήσεις Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει Μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε Αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλεύσει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Η Θεοτόκος αποδέχεται το θέλημα του Θεού και το αποτέλεσμα θα είναι τόσο θαυμαστό. Αυτή η υπακοή είναι η μεγαλειώδης δύναμη. Είναι η καθαρή και τέλεια αφοσίωση της Μαρίας στον Θεό. Αφοσίωση της θελήσεώς της, της σκέψεω της, της ψυχής της, και της όλης υπάρξεώς της και όλων των δυνάμεών της, όλων των πράξεών της, των ελπίδων της και των προσδοκιών της. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απεώνος μυστηρίου υφανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται συν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού. Σήμερα ανοίγει το κεφάλαιο της σωτηρίας μας και φανερώνεται το απεώνος μυστήριο του Θεού. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός της Παρθένου και ο Γαβριήλ μεταφέρει στην Θεοτόκο την χαρμόσυνη αυτή είδηση, την ευαγγελίζεται, Ευαγγελισμός είναι σύνθετη λέξη από το εφ και αγγελία, η καλή αγγελία, η καλή είδηση την οποία έφερε ο Αρχάγγελος στην Θεοτόκο ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού ο οποίος έρχεται στην γη να λάβει την ανθρώπινη φύση την οποία ο ίδιος και δημιούργησε και έρχεται για να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, το θ με μικρό, για να κάνει δηλαδή τον άνθρωπο Υιό του Θεού κατά χάριν, και να μας εισάγει πάλι εις τον παράδεισο από όπου εξέπεσε το ανθρώπινο γένος με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Σήμερον χαρά σε Ευαγγέλια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς μαζί με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ας ψάλουμε στην Θεοτόκο χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος με σου. Χρόνια πολλά, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού μας και υπό την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου.